Λοιπόν, καλώς ήλθατε στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου. Ευχαριστούμε και εσάς πάνω απ' όλα, αλλά και τους συναδέλφους που είναι στο πάνελ. Οπότε, η πρώτη ερώτηση είναι που, παρόλο που είπα ότι απαντήθηκε, να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην ελληνική αγορά. Ποια είναι η αίσθησή σας, δηλαδή πόσες εταιρείες από αυτά που γνωρίζετε έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. Λοιπόν, καταρχάς είναι μια δύσκολη ώρα. Έτσι, με το φαγητό το σεβόμαστε απόλυτα. Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς, και με χαρά να μοιραστώ μαζί σας και την εμπειρία που εμείς έχουμε αποκομίσει σαν ομάδα αυτά τα χρόνια για ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού για τη διαχείριση παραβιάσεων. Όσον αφορά τώρα λοιπόν για την ελληνική αγορά, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, από το καλοκαίρι του 2017 με κορύφωση το Μάιο του 2018, η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μπήκε σε μια διαδικασία να δημιουργήσει ένα πλάνο συμμόρφωσης με το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ακούγεται, συγγνώμη. Okay. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, το ίδιο ακριβώς έκανε και η ασφαλιστική αγορά, το λέω με πλήρη επίγνωση. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πιο πολλές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει και ένα σχέδιο πώς θα αντιμετωπίσουν περιστατικά παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτή είναι μια υποχρέωση η οποία απορρέει ευθέως από τον κανονισμό. Δυστυχώς όμως, η συμμόρφωση σε πολλές περιπτώσεις έχει εξαντληθεί στην παροχή κάποιων τυποποιημένων, ας πούμε, πολιτικών και διαδικασιών προς τους πελάτες από την πλευρά των συμβούλων, καθώς μια αρκετά εξειδικευμένη διαδικασία αυτή. Οι οποίες διαδικασίες λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με τον εκάστοτε οργανισμό και το χειρότερο, οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να την υλοποιήσουν, που είναι front line, δεν έχουν καμία ιδέα για το περιεχόμενό της. Άρα δεν είναι τυχαίο και θα πω από τη δική μου εμπειρία, έχουμε διαχειριστεί 18 περιστατικά παραβιάσεων μέσα σε 1,5 χρόνο. Τα μισά από αυτά σχεδόν είναι περιστατικά phishing. Και μια και είμαστε εδώ πέρα, να δώσω και μια εικόνα στον κόσμο τι μπορεί να συνιστά ένα τέτοιο περιστατικό, κάτι σχετικά πρόσφατο πρώτο τετραμήνου. Να πούμε λοιπόν, να θυμίσω ότι είμαι δικηγόρος, έτσι, οπότε συγγνώμη για τις όποιες τεχνικές πλημέλειες. Να πούμε λοιπόν ότι ο στόχος συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε λογιστήρια και οικονομικές διευθύνσεις. Πριν λοιπόν από κάποιους μήνες, Παρασκευή το απόγευμα, ένας υπάλληλος λογιστηρίου, όπως γίναγε στο σπίτι του, έβγαλε κάποια στιγμή λοιπόν το εταιρικό κινητό να δει τα email σου. Πρώτη παράβαση. Έτσι, οδηγούσε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, βλέπει ένα μήνυμα το οποίο λέει: Κύριε Τάδε, ήρθε και το δέμα σας, να το παραλάβετε, πατήστε εδώ. Ασυνέστητα λοιπόν πατάει το κλικ, δεν γίνεται τίποτα. Δεν πειράζει, λέει, θα το δω από το σπίτι ή από τη Δευτέρα τη δουλειά. Περνάει λοιπόν ο καιρός, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχει μεσολαβήσει, αυτός που έχει στείλει το μήνυμα, και καθότι μιλάμε για άνθρωπο του λογιστήριου, έχει κάτσει και έχει διαβάσει στο inbox 200 emails. Όλα τα emails, τα περισσότερα, μιλάνε για συναλλαγές. Οπότε τι έκανε. Έχοντας πρόσβαση λοιπόν στο account, δημιούργησε νέα emails με την υπογραφή του ανθρώπου από το λογιστήριο που έλεγε: Αγαπητέ συνεργάτη, κατ' εξαίρεση το υπόλοιπο της συναλλαγής που μας οφείλετε, μην το καταβάλλετε στον λογαριασμό που είχαμε μέχρι πρότινος, αλλά στον τάδε λογαριασμό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο υπάλληλος, γυρίζει Δευτέρα στο γραφείο. Το έχει ξεχάσει. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος, τίποτα. Έτσι έχουν έρθει άλλα emails από εδώ, δεν έχει ασχοληθεί. Περνάει και η Τρίτη, περνάει η Τετάρτη, την Πέμπτη πάει τηλέφωνο από συνεργάτη στην Αμερική. Μα τι είναι αυτά που μου λέτε και πού να βρω τώρα 200 χιλιάρικα να τα βάλω στο λογαριασμό που μου υποδεικνύεται. Όπα του λέει. Ποια 200 χιλιάρικα, ποιο λογαριασμό. Εκεί λοιπόν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι μάλλον κάτι έχει συμβεί. Τέτοια περιστατικά λοιπόν είναι πάρα πολλά σήμερα και θα το δούμε και στη συνέχεια της συνομιλίας μας, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το Α και το Ω σε μια τέτοια περίπτωση. Και για να παραφράσω λίγο την ερώτηση του κ. Γεωργόπουλου, το ερώτημα δεν είναι πόσες εταιρείες αυτή τη στιγμή έχουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης, αλλά πόσες πραγματικά είναι σε θέση να το υλοποιήσουν. Άρα δηλαδή, όπως είπε ο Απόστολος, έχουμε σχέδια που είναι κονσέρβα, έτσι, γιατί το αγοράζεις από το ράφι και είναι μια κονσέρβα που έχει τα ίδια πράγματα μέσα. Το πρόβλημα είναι χαλασμένη, αλλά είναι αυτό μια άλλη ιστορία. Οπότε από την εμπειρία της Δήμητρας, του Νίκου και του Αργύρη, ποια είναι σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα τα οποία μας δείχνουν πώς να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι ένα σχέδιο που φτιάχτηκε για να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο ταιριάζει σε όλους τους οργανισμούς. Το σχέδιο πρέπει να ταιριάζει στον οργανισμό που είμαστε κι εμείς. Πρέπει να ταιριάζει με την κουλτούρα του. Εάν φορτώνουμε ένα σχέδιο με πολλαπλά βήματα, με κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια και διαδικασίες, έναν οργανισμό που δεν έχει μάθει να συμπεριφέρεται έτσι, το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ένα σχέδιο το οποίο στο τέλος της μέρας, εκείνη τη στιγμή, περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού. Ωραία. Εγώ, σε αυτήν την εμπειρία μου
και τώρα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο πριν από αυτό, έχω δει σαφέστατα και κείμενα κονσέρβες και κείμενα στα οποία μπορεί να αναφέρεται για παράδειγμα όνομα άλλου οργανισμού, πράγματα τα οποία δεν, δεν ταιριάζουν στην υποδομή ούτε καν στη λειτουργία του. Όπως και έχω δει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 6-7 περιστατικά, αν θυμάμαι καλά, στα οποία άλλοτε ενεργοποιήθηκε, πάντοτε ενεργοποιήθηκε μια ομάδα η οποία αντιμετώπισε το περιστατικό. Δεν μου έδινε την αίσθηση πλην μίας περίπτωσης ότι υπήρχε κάποιο δομημένο σχέδιο με το οποίο κινιόντουσαν και ότι το είχαν ξαναδοκιμάσει. Δουλεύανε τις περισσότερες περιπτώσεις ad hoc σε κατάσταση αντιμετώπισης κρίσης, να το πούμε, όπου ο κόσμος ο οποίος είχε κληθεί να αντιμετωπίσει προσπαθούσε να μαζέψει την κατάσταση χωρίς να είναι σαφές το τι κάνει και ποιος το κάνει. Και αυτό φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί και η νομική υποχρέωση υπάρχει, που αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ, της γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης, είτε είναι ασφάλειας, είτε είναι παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Διαφοροποιούνται αυτά στον αφορά το αν διαφέρουν δεδομένα και τι φύσεις. Αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί πρόβλημα στη διερεύνηση του περιστατικού. Γιατί φανταστείτε ότι τη στιγμή που γίνεται ένα περιστατικό, δεν έχετε σχέδιο και καλείτε κάποιον από το IT και του λέτε. Κάνε εσύ τώρα την αντιμετώπιση. Μου έχει τύχει λοιπόν πραγματικό περιστατικό να πάω η εταιρεία να είναι σοβαρή, να ενεργοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που πρέπει, να έχω εκεί πολύ κόσμο που μου δίνει σχέδιο για το περιστατικό και να ζητήσω τα πιστήρια. Δεν είχα εγώ το σερβερ, το κάνανε μόνοι του. Το είχαν σταματήσει το περιστατικό σε 4 ώρες. Πολύ καλό χρόνο απόκριση. Και μου φέρνουν λοιπόν όλου του ιού που είχαν μαζέψει σε 4 φακέλου, οι οποίοι δεν αναφέραν από ποιον σερβερ είναι. Και κατέληξα να πρέπει να συσχετίσω εγώ μέσω πηγών στο ίντερνετ και δεν το έκανα για όλα, από πού προέρχονταν όλα αυτά. Το οποίο αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχε ο σωστός άνθρωπος να ενεργοποιηθεί και δεν υπήρχε προφανώς γραμμένη κάποια διαδικασία που έλεγε ότι αν γίνει περιστατικό, ενεργοποιείται αυτός ο ρόλος, ο οποίος καλεί αυτόν τον άνθρωπο για τη συλλογή των πιστηρίων, που θα μαζευτούν με αυτόν τον τρόπο, θα τεκμηριωθούν έτσι και θα καταλήξουν για την όποια ανάλυση και σε όποια γνωστοποίηση περιστατικού, αν και εφόσον χρειάζεται. Άρα η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι δεν έχω δει κάποιον που να δουλεύει σωστά. Ότι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Τώρα, αν δεν το δοκιμάσεις, αν δεν το κάνεις tailor-made στον οργανισμό σου, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Οπότε ο Νίκος μάλλον από εκεί πρέπει να πει. Εγώ θα πιαστώ από δύο μαγικές λέξεις. Την πρώτη της κυρίας Ξιντάρα που είπε κουλτούρα, εταιρική κουλτούρα. Και τη δεύτερη του κυρίου Χρυσάνθου που είπε τη λέξη διαδικασίες. Δεν είναι ξεχωριστά πράγματα και δεν είναι τυχαίο που η κατάσταση στην ελληνική αγορά είναι αυτή που είναι σήμερα. Εάν τις διαδικασίες δεν τις τρέξουν άνθρωποι, οι διαδικασίες είναι ένα πουκάμισο αδιανό εντελώς. Είναι λίγες από την εμπειρία μου οι εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες έχουν ουσιαστική κουλτούρα αντιμετώπισης περιστατικών γενικότερα, όχι μόνο περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει μία ματιά γενικότερα στην ελληνική επιχείρηση ότι το περιστατικό το αντιμετωπίζεις από τη στιγμή που θα σου συμβεί και μετά. Αυτό επιτρέψαμε να πω ότι είναι εντελώς λανθασμένη τοποθέτηση. Το περιστατικό στην ουσία πρέπει να το προβλέψεις ότι θα σου συμβεί στην ανάλυση κινδύνων και να αρχίσεις να το διαχειρίζεσαι πριν σου συμβεί, έστω και αν ποτέ δεν σου συμβεί. Εάν δεν περάσεις δε αυτή την κουλτούρα και σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στο επίπεδο του τελευταίου εργαζόμενου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δουλέψουν οι διαδικασίες σου. Γιατί οι διαδικασίες σου θα πρέπει να ξεκινούν από τον εντοπισμό πραγμάτων που είναι περίεργα. Αυτά όμως δεν τα βλέπεις εσύ ως στέλεχος ή ως διοίκηση. Τα βλέπει κάποιος άλλος. Και εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εταιρική κουλτούρα, εάν τα βλέπει και τα σπρώχνει κάτω από το χαλί, ή αν τα βλέπει και έχει μία εκπαίδευση και έχει και μία επιβράβευση, αν τα αναφέρει. Αυτά ακόμα στην ελληνική αγορά δεν είναι αυτονόητα και γι' αυτό θα συμφωνήσω και με τους προηγούμενους ομιλητές ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Οπότε, αυτό που μόλις ακούσαμε είναι ότι αυτό το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργεί ως ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, θα μπορούσαμε να πούμε, πρόληψης για να μην μας συμβεί κάτι.
Εάν ή... γίνει σωστά, κύριε Γεωργόπουλε, που ναι, βασίζεται πάντοτε πάνω πυροσβεστήρας, στην κουλτούρα. Ναι. Σωστό. Οπότε, πάνω σε αυτή τη λογική, θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους, είναι τι συστατικά, δηλαδή, ποια είναι τα 4, 5, 10 συστατικά που θα πρέπει να έχει αυτό το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών για να είναι λειτουργικό, κατανοητό και εφαρμόσιμο. Έτσι, δηλαδή, ποια θα μπορούσαμε να στοιχειολογήσουμε, ποια θα ήταν τα... Να σας πω, ξεκινήσω εγώ. Ναι. Ειδικότερα για τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας, το βασικό πράγμα είναι να μπορέσεις να αναγνωρίσεις τι σου συμβαίνει. Σύμφωνοι. Ναι. Αλλά για να το κάνεις αυτό, όπως θα πει και ο κύριος Χρυσάνθου, φαντάζομαι, ως ειδικότερος σε λίγο, πρέπει να έχεις κάποια συστήματα ήδη εγκατεστημένα για να σε βοηθήσουν να μπορέσεις να το κάνεις. Αυτό είναι το ένα βήμα. Ένα δεύτερο βήμα είναι ότι θα πρέπει να συγκρατήσεις αυτή την κατάσταση εκεί που είναι. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχεις διαδικασίες. Ποιος κάνει τι, τα πολύ βασικά. Σύμφωνοι. Και δεν λέω τώρα για εγχειρίδια με πολλές σελίδες. Λέω όμως τουλάχιστον για κάποια checklist σε ρόλους και αυτονόητες ενέργειες που πάνω σε ένα σοβαρό περιστατικό ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνά. Mm. Να κάνει τα τρία και να αφήνει τα άλλα δύο. Από εκεί και μετά, οπωσδήποτε πρέπει να μπει μέσα στο παιχνίδι η νομική υποχρέωση, να την πούμε και ως εξής, δηλαδή η αναγκαιότητα γνωστοποίησης κάποιων πραγμάτων και οπωσδήποτε η επικοινωνία, η εσωτερική, ούτως ώστε το οτιδήποτε συνέβη να μην περάσει στο επίπεδο του μύθου και της φήμης και η εξωτερική, αν αυτό είναι αναγκαίο. Που πολλές φορές, μολονότι ακόμα δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, θα γίνει αναγκαίο στο μέλλον. Και βεβαίως για πολύ προχωρημένες καταστάσεις και ένα post-mortem αυτής της ιστορίας, να δούμε δηλαδή ποιες διαδικασίες έχουμε για να διαπιστώσουμε τι δεν διαχειριστήκαμε καλά, πώς θα το βελτιώσουμε και πώς θα εφαρμόσουμε μια νέα διαδικασία που θα μας φέρει σε μια καινούρια κανονικότητα, που δεν θα είναι η ίδια αυτή με την προηγούμενη, γιατί αυτή μας προκάλεσε το περιστατικό. Οπότε είναι μια ευκαιρία, φτιάχνοντας το πλάνο, πρώτον, να δούμε ότι έχουμε κάνει σωστά, αν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη, τη διαδικασία συμμόρφωσης και όχι μόνο. Αν έχουμε θέσει τις κατάλληλες διαδικασίες, λειτουργίες κλπ. Ξέρω, Αργύρης. Εάν συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Γράφοντας ένα πλάνο, μια διαδικασία, βγαίνουν πράγματα πάντα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτά μπορεί να είναι. Δεν έχουμε τους κατάλληλους ρόλους. Πολλές από τις πολιτικές φασών που αναφέρθηκαν πριν έχουν οργανωτικά σχήματα μέσα. Μπορεί αυτοί οι ρόλοι να μην υπάρχουν. Μπορεί οι ρόλοι που προβλέπονται να είναι παραπάνω από αυτούς που έχει η επιχείρηση. Δηλαδή, το πλάνο προβλέπει περισσότερο άτομα από τους εργαζομένους που είναι διαθέσιμοι. Μου είχε τύχει να δω πλάνο το οποίο είχε εγκριθεί από τη διοίκηση και κανένας από τους ρόλους ούτε είχε στελεχωθεί, ούτε είχε προβλεφθεί πουθενά. Άρα, αυτό το πλάνο εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Μπορεί να δεις ότι, παράδειγμα, θέλω να εντοπίσω αν κάποιος με μόλυνε με ιό. Πάω σε απλά παραδείγματα. Και δεν έχω αντίοικο στο σύστημα. Δεν πρόκειται να εντοπίσω τίποτα. Ή έχω αντίοικο στο σύστημα και δεν έχω κάποιον να τα παρακολουθεί. Mm. Θα χτυπήσουν τα alerts κάπου σε κάποια κεντρική κονσόλα, δεν θα τα δει κανένας, θα συνεχιστεί το περιστατικό. Και εκεί όμως μπαίνει και η έννοια της κουλτούρας που είπαμε, ότι δεν είναι μόνο να χτυπήσει σε κάποιον, πρέπει να έχω καλλιεργήσει στον, ακόμα και στον security άνθρωπο που θα το δει, ότι το ότι είδα έναν ιό και τον σταμάτησα τον διοικητικό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το περιστατικό έχει συμβεί. Mm. Μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση και αυτή είναι το καλό σενάριο, αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα και πρέπει να αναρωτηθεί αυτός ο άνθρωπος με βάση την κουλτούρα του, γιατί αν δεν μπει μέσα του, δεν θα το κάνει. Πώς έφτασε αυτό να βρίσκεται εκεί και γιατί μου χτύπησε αυτός ο συναγερμός, τι έχει γίνει πιο πριν, άνοιξε κάποιος κάποιο mail με ένα τιμολόγιο το οποίο έκλεβε στοιχεία, ναι. Έδωσε τα credentials ο χρήστης και έγινε μια συναλλαγή η οποία δεν έπρεπε να γίνει. Οπότε το βασικό είναι να είμαστε. Όταν φτιάχνουμε ένα πλάνο, έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι θα ακολουθήσει. Άρα πρέπει να έχουμε προβλέψει πράγματα όπως τι logs χρειάζομαι για να μπορέσω να εντοπίσω κάτι. Πώς θα το εντοπίσω, πώς θα μου αναφερθεί. Υπάρχει ο αυτόματος εντοπισμός, υπάρχει ότι έχω ένα κανάλι αναφοράς. Ποιο θα είναι αυτό, θα είναι τηλεφωνικό,
ποιο είναι το contact point. Αν χτυπήσει, αν είναι, εμείς συνήθως όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο για monitoring, ξεκινάμε και λέμε στον πελάτη, ωραία, για, με βάση τα severity που πάρουν, τη σοβαρότητα του περιστατικού, στα critical και στα high, ποιον παίρνουν τηλέφωνο. Στη μέση της νύχτας, ο άνθρωπος που θα είναι βάρδια, ο πιο πάνω από αυτόν, ακόμα και ο manager, ποιον θα πάρει τηλέφωνο και θα ειδοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή καίγεται το σύστημα. Και εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, το άλλο που θα μπει είναι ότι όλη αυτή η ομάδα που θα ενεργοποιηθεί κάτω από αυτό που θα ειδοποιηθεί, που κανονικά θα είναι το ο Head of Incident Response Team, έχει δοκιμαστεί ποτέ στο τι κάνει, ξέρει τι έχει να γυριστεί, ξέρει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, πώς είναι, ή θα πάρει εκείνο το κειμενάκι που μπορεί να μην είναι checklist, συνήθως δεν είναι, και θα πρέπει να το εφαρμόσει χωρίς να το έχει δει ποτέ. Επομένως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το πριν, έτσι, και για το κατά τη διάρκεια και για το μετά. Το lessons learned που ξεχνάνε όλοι, ότι όταν τελειώσει το περιστατικό πρέπει να πάω σε καλύτερη κατάσταση, όπως πολύ ορθά υπόθηκε, και όχι στην ίδια με αυτή που με έφερε σε αυτό το περιστατικό. Κάποιο άλλο σχόλιο? Εγώ θα ήθελα να παραθέσω ως παράδειγμα ένα άλλο περιστατικό που συνέβη. Πολυεθνική εταιρεία, η οποία έχει υλοποιήσει ό,τι τεχνικό και οργανωτικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε. Τα απόλυτα συστήματα, δηλώνει καθόλου έτοιμη κτλ. Για το νέο πλαίσιο. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η εταιρεία βγάζει μια αγγελία και ζητάει ένα στέλεχος για το νέο τμήμα που έχει δημιουργήσει. Λαμβάνει 50-60 βιογραφικά. Αφού λοιπόν επιλέγει τον καταλληλότερο, η junior υπάλληλος του HR τμήματος εταιρείας πρέπει να στείλει ένα email απαντητικό στους υπόλοιπους υποψήφιους ότι δυστυχώς η υποψηφιότητα δεν θα προχωρήσει περαιτέρω. Κάνει λοιπόν το λάθος και βάζει στο του όλους τους παραλήπτες και όλα τα άτομα τα οποία είχαν περάσει από τη συνέντευξη. Αυτό λοιπόν, πέρα ήταν ένα περιστατικό το οποίο δημιούργησε πανικό στην εταιρεία. Ήρθαν αγωγές, ήρθαν εξώδικα, έμαθαν ανταγωνιστής ότι ψάχνω για δουλειά. Συνιστά περιστατικό παραβίασης. Απλά το λέω για να καταδείξω ότι ό,τι και να κάνουμε ανθρώπινος παράγοντας, δυστυχώς είναι το Α και το Ω. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα τη Δήμητρα σαν DPO. Ποιος είναι ο ρόλος του DPO σε ένα τέτοιο σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών? Εφόσον υπάρχει έστω και η υπόνοια ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα μέσα στο περιστατικό, θεωρώ ότι πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την ομάδα που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ότι πρέπει να έχει οργανισμός για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά ασφαλείας, πρέπει να είναι και ο DPO. Πρέπει να μπορεί να δει, να εκτιμήσει, να καταλάβει και αυτό το απλό πράγμα το οποίο πιστεύουμε όλοι ότι είναι απλό, εάν όντως είναι προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει και η παρανόηση ότι κάποια δεδομένα δεν είναι προσωπικά, ενώ είναι προσωπικά. Μπερδεύουμε λίγο το anonymization με το de-identification και φτάνουμε σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι ένα περιστατικό που έχει προσωπικά δεδομένα δεν έχει. Άρα πρέπει να είναι από την αρχή, πρέπει να είναι και σε όλη τη διαδικασία, να έχει, να επιβλέπει, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και να δίνει και να συμβουλεύει έτσι ώστε να μετριαστεί και το ρίσκο για τα φυσικά πρόσωπα. Ο security officer, το IT, ο υπόλοιπος κόσμος, εάν δεν έχει μέσα του ποτισμένη την κουλτούρα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα κοιτάξει να προφυλάξει τον οργανισμό. Όμως πρέπει να είναι κάποιος εκεί, έτσι ώστε να προφυλάξει και τα φυσικά πρόσωπα, έτσι ώστε οι ενέργειες που θα κάνουμε να μετριάσουν και το δικό τους ρίσκο. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις δύσκολες και πρέπει να υπάρχει η αίσθηση και του ρίσκου που υπάρχει στο κομμάτι της ιδιωτικότητας. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είναι από την αρχή ως το τέλος και επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας χρόνος που πρέπει να τηρηθεί. Υπάρχει και ένας χρόνος που αν υπάρχει εμπλοκή προσωπικών δεδομένων, όταν αντιληφθούμε ότι υπάρχει περιστατικό, ακόμα και αν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, άμεσα, το αργότερο μέχρι 72 ώρες πρέπει να έχουμε αναφέρει την συγκεκριμένη παραβίαση. Και τελικά θα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος να εκτιμήσει εάν πρέπει να ενημερωθούν και τα φυσικά πρόσωπα. Κάποιες φορές μπορεί να νομίζουμε ότι το να ενημερώσουμε τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να το κάνουμε όπως και να έχει, όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι και να τρομάξουμε έναν άνθρωπο για κάτι πάρα πολύ μικρό που δεν έχει στην πραγματικότητα επίπτωση για αυτόν, ούτε αυτό είναι καλό. Άρα πρέπει κάποιος να συμβουλεύσει και να δώσει τα επόμενα βήματα όσο αφορά το κομμάτι του privacy. Αργύρι. Εγώ θα συμπληρώσω απλά από πραγματικά περιστατικά ότι μου έχει τύχει πολλές φορές να ακούω εγώ σαν DPO θα πάω να υπερασπίσω τον οργανισμό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί ο κανονισμός από μόνος του θέτει ότι ο ρόλος του DPO είναι ένας άνθρωπος ανεξάρτητος, ο οποίος είναι δίπλα στη διοίκηση και είναι εκεί για να συμβουλεύει, για να είναι το contact point με τον οργανισμό, με την αρχή και να μπορέσει να παρουσιάσει τα γεγονότα. Και όταν έχετε ένα περιστατικό, αυτό πρέπει να κάνει είναι να μαζέψει τα γεγονότα. Και σε μια κατάσταση κρίσης, όπου επειδή είμαστε και Ελλάδα, αλλά και παντού μάλλον, όλοι θα ψάχνουν να το κουκουλώσουν κάτω το χαλάκι,
θα πρέπει να μαζέψει αυτά που χρειάζεται για να γίνει η γνωστοποίηση στην αρχή την ώρα που πρέπει. Μέσα σε 72 ώρες. Θα πρέπει εδώ όμως να κατανοήσουμε ότι οι 72 ώρες μοιάζουν ένα πολύ μικρό διάστημα, δεδομένου ότι τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, συνήθως δεν ξέρεις την έκτασή του. Γι' αυτό ο κανονισμός έχει δώσει τη δυνατότητα να έχεις τη σταδιακή γνωστοποίηση περιστατικού, που το έχουμε κάνει σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις σε πελάτες, ώστε να πεις στην αρχή ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα περιστατικό, εμπλέκονται προσωπικά δεδομένα, την πλήρη έκταση δεν την ξέρουμε, έχουμε λάβει τα πρώτα μέτρα, έχουμε περιορίσει παράδειγμα το σερβερ από τον οποίο έφυγαν, έχουμε μαζέψει πιστήρια και τρέχει forensic analysis. Σας ενημερώνουμε ότι έγινε και ότι θα ενημερώσουμε και τα υποκείμενα, γιατί ξέρανε στην προηγούμενη περίπτωση ποια είναι, πόσα είναι μέσα. Και παράλληλα τρέχει η έρευνα και μόλις καταλήξουμε στο τι ακριβώς έχει συμβεί, θα σας πούμε. Και σε εκείνη την περίπτωση είχαμε δύο περιστατικά μαζί, λοιπόν. Το ένα ήταν όντως παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το άλλο αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν απλά κάποιος ο οποίος έβαλε ένα web cell, ένα πρόγραμμα που σου δίνει πρόσβαση απομακρυσμένα σε ένα σερβερ. Δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει, αυτό αποδείχθηκε από τα forensics, και δεν μπήκε ποτέ κανένας εκεί μέσα. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα δεν διακυβεύτηκαν. Εκεί ήρθε η DPO του οργανισμού και με διορθωτική κίνηση πήγε στην ολοκλήρωση τη γνωστοποίηση στην αρχή και του είπε ότι εμείς σας είχαμε γνωστοποιήσει πιθανό περιστατικό παραβίασης. Τελικά αποδείχθηκε από το forensic analysis, το οποίο σας κοινοποιούμε το report, ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και συνεπώς η συγκεκριμένη γνωστοποίηση δεν αφορά περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να την αποσύρετε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τη σταδιακή γνωστοποίηση, προστάτευσε τον οργανισμό, γιατί δεν περίμενε να καταλάβει μέχρι πού έχει φτάσει το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χάσει το deadline. Έδωσε μέσα στο deadline τη γνωστοποίηση και από εκεί και πέρα είναι καλύτερο να πεις εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δεν έγινε τίποτα, παρά να πεις ότι εκ των υστέρων ότι εγώ το ήξερα από την πρώτη μέρα, αλλά δεν σας είπα τίποτα γιατί περίμενα να ήμουν σίγουρος. Εκεί είναι πολύ πιο πιθανό να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και κάτι θέλω να τονίσω ότι ο κανονισμός δεν είναι εκεί για να επιβάλλει πρόστιμα. Θα επιβληθούν πρόστιμα αν δεν υποβληθεί γνωστοποίηση εγκαίρως. Όχι αν υποβληθεί γνωστοποίηση εγκαίρως. Τώρα, αν θα υποβληθεί κάποιο άλλο πρόστιμο για μη επαρκή μέτρα ασφάλειας, που η εκτίμησή μου είναι λόγω πρώτης εμπειρίας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα γίνει, είναι ένα άλλο κομμάτι. Απλά είναι διαφορετική παράβαση εκεί. Δεν έχει να κάνει με τη μη γνωστοποίηση του περιστατικού, έχει να κάνει με τα μέτρα που απέτυχαν, δηλαδή με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα οποία φυσικά δεν προσδιορίζω σε κανένα νόμο, γι' αυτό τα βλέπετε πουθενά έτσι. Δεν μπορώ να πω από τον προτέρω σε ένα νόμο ότι εσύ που είσαι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα πάρεις αυτά τα μέτρα και εσύ που είσαι τράπεζα θα πάρεις αυτά τα μέτρα. Όχι, πρέπει να κάνετε ένα risk assessment πριν, να δείτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να δείτε πώς θα τους χειριστείτε και αναλόγως να λάβετε τα μέτρα. Δεν μπορεί κανένας νόμος να σας πει τι θα βάλετε συγκεκριμένα. Ο νομοθέτης περιμένει να είστε ασφαλείς. Το πώς θα το κάνετε είναι δική σας άσκηση. Να ρωτήσω κάτι τον Απόστολο. Πόσο συχνά υπάρχει ερώτηση, πες μου τι να κάνω και ξέχνα το καμία αναφορά παραπέρα κλπ. Λοιπόν, υπό το ρόλο του DPO, έτσι. Ο ρόλος του DPO γενικότερα είναι δεδομένος. Έτσι, περιγράφτηκε στον κανονισμό, περιγράφτηκε στις διευθυντικές ομάδες εργασίας στο άρθρο 29. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, στην ελληνική πραγματικότητα, ο τρόπος που έχουμε επιλέξει DPO και συνήθως και η ανάθεση και άλλων καθηκόντων, καλός ή κακός κατ' εμέ, στον DPO, καθιστά στην πράξη τον DPO ως ένα διακοσμητικό στοιχείο στην όλη διαδικασία. Γιατί στην πράξη οι πιέσεις από το business, όταν συνέβαινε ένα περιστατικό, είναι τόσο μεγάλες, που πραγματικά δεν έχει το independence και την είναι μέσα στην εταιρεία να ορθώσει το ανάστημα και να πει ότι παιδιά, εγώ αυτό προτείνω, αυτή είναι η θέση μου ξεκάθαρα, την έχω τεκμηριώσει. Από εκεί και πέρα, εσύ ο υπεύθυνος, τι θα κάνεις, το κάνεις. Άρα δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, στη σημερινή έτσι, πραγματικότητα δεν μπορώ να πω ότι είναι κέρια κομβική σημασία. Τις περισσότερες επιχειρήσεις που έχουμε δει εμείς τουλάχιστον. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε αντιμετωπίσει στην αίθουσα, ρωτώ. Κάποιο περιστατικό παραβίασης, χρειάστηκε να κάνετε κάποια αναφορά, κάτι, έτσι. Μια αίσθηση. Για πες. Ναι. Όπου. Είναι δύσκολη ερώτηση. Κανείς δεν θέλει μπορείτε να την... Μπορείτε να την πείτε ανώνυμα. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, οπότε εντάξει. Μπορείς να πεις το έχω διαβάσει κάπου αλλού, έτσι, δεν είναι και αυτό ισχύει. Ή μάλλον να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Από τις εταιρείες που βρισκόμαστε εδώ, ή οι ίδιες, ή σε πελάτες, στους συνεργάτες κλπ. Ποια είναι η αισθή σας, υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης. Τώρα αυτό είναι... Καλό, βάλιστα.
Ποια η αίσθησή σας, ποια είναι έτσι, απλώς για να το συνδέσουμε και με αυτά που λέμε. Γιατί έχοντας ή δεν έχοντας ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω συνέχεια, τελικά, ας πούμε, πώς είναι ο κύκλος μιας παραβίας, από τη στιγμή, πώς το αντιλαμβάνομαι, τι κάνω τις πρώτες ώρες, τι κάνω μετά, πώς θα το, τι μέτρα θα πάρω, θα ενημερώσω, δεν θα ενημερώσω, πώς θα το κλείσω, τι θα κάνω ως monitoring. Και τελικά, ποιος κάποιος πρέπει να μου πει, αν έχω να αντιμετωπίσω τι έκταση κρίση, έτσι δεν είναι, Νίκο? Έτσι είναι, αλλά έχουμε έναν γενναιότατο ακροατή, ο οποίος επιθυμούσε να πάρει το λόγο. Ναι, απλώς. Όσον αφορά την προστασία του προσωπικού δεδομένου, καθαρά. Καθαρά. Δηλαδή, χτυπάει αστική ευθύνη αυτοκινήτων, αυτοκινητιστικό ατύχημα. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο να πάρουμε τις αποδείξεις. Ναι. Δεν μας τις δίνουν. Πληρώνουμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό δεν είναι. Είναι δηλαδή ένα πρακτικό, καθημερινό. Καθημερινό. ΣΑΠ. Τρακαρίσματα αυτοκινήτων. Τα ξέρουμε όλοι. Ανταλλάσσουμε στοιχεία. Οπότε αυτό μπορεί να είναι το πρώτο πάνελ στο επόμενο συνέδριο, έτσι. Αυτά τα θέματα εννοώ. Το σεμινάριο, πολύ ωραία. Απλώς υπάρχουν και διαδικασίες και συστήματα για αντιμετώπιση, για το πώς θα ανακοινωθούν αυτά στις αρχές όταν χρειαστεί. Αλλά δυστυχώς αυτό που έφερε αυτή η οδηγία δεν έλυσε το καθημερινό και δεν πρόκειται κανείς να το λύσει. Στη Γερμανία το έχουν λύσει με νόμους. Στην Ελλάδα δεν ήρθε ποτέ. Είναι δηλαδή τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς ως ασφαλιστική εταιρεία, που έχουμε πολύ προσωπικό δεδομένο, ας το πούμε. Ναι, αλλά το θέμα είναι εδώ ότι πόσο έτοιμη είναι η κάθε εταιρεία. Αν μου επιτρέπετε, έχω μπλακίσει σε συμμόρφωση 8 ασφαλιστικών εταιριών. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αν θέλετε, είναι το κερασάκι πάνω σε ένα θεμέλιο όμως σταθερό, το οποίο πρέπει να έχει προϋποθέσει ότι έχει δημιουργηθεί αυτό ήδη. Έχουμε φτιάξει τις βάσεις. Έτσι, έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε και μετά μιλάμε για τη διαχείριση και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά. Δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία ενδεχομένως δεν έχει προβεί σε κάποια ενέργεια ξαφνικά να πάει να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό και να συνομιλήσει στο κομμάτι αυτό μόνο. Όλα είναι αλληλένδετα αυτά. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την καθημερινότητα αλλά και τα απρόπτα. Ένας αγώνας είναι κάθε μέρα και προσπαθούμε να κρατάμε τη διαφάνεια σε ένα επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, να προστατεύουμε τα φυσικά πρόσωπα και να γίνεται και η δουλειά για την οποία μας παίρνουν τα φυσικά πρόσωπα στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς, μέσα στην καθημερινότητα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό. Πρέπει να διαχειριστούμε και τα περιστατικά που μας έρχονται. Εδώ πάντως έχετε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα έχει να κάνει με το. Είπατε για νοσοκομείο, ότι δεν σας δίνουν τις αποδείξεις. Οι αποδείξεις που ζητάτε είναι για το υποκείμενο το οποίο είναι ασφαλισμένο σε εσάς. Ωραία. Άρα, σε κοινή την περίπτωση, θεωρητικά εξυβουλευόμενοι τον δικηγόρο σας ή τον DPO σας, θα πρέπει να σας πει ότι με τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες, με τη συγκατάθεση του τρίτου, γιατί με το έρμο συμφέρον που έχετε γι' αυτό, θα μπορούσατε να το πάρετε. Είναι κάτι που αυτός ο κανονισμός ήθελε να αντικαταστήσει μια οδηγία. Ο κανονισμός πρακτικά τι έκανε, πρόσθεσε μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο πράγματα τα οποία λέγονταν προφορικά από την αρχή προστασίας δεδομένων και δεν υπήρχαν κάποτε τεκμηριωμένα. Υπήρχαν σε αποφάσεις, υπήρχαν σε οδηγίες, υπήρχαν σε άρα πολλά πράγματα τα οποία δεν διαβάζονταν. Και μετά είναι θέμα κουλτούρας και awareness και άγνοιας νόμου. Είναι στην νοοτροπία ότι δεν στα δίνω τώρα, θα πάω στο δεκτό. Όχι, το δεν σας τα δίνει, το δεν σας τα δίνει τώρα. Έχει. Ναι, δεν συνεννώ. Έχει. Ναι, ναι. Αυτό σας λέω ότι είναι θέμα για το επόμενο πάνελ στο συνέδριο, ναι. Απλώς να ξέρετε ότι με τη λογική και την αρχή του accountability, ότι μπορείς πραγματικά να πάρεις αποφάσεις κύριες, καθοριστικές, είτε είσαι από την πλευρά του νοσοκομείου, είτε από την πλευρά της δικής σας. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που λύνεται, δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο να λυθεί. Έτσι. Οπότε, αυτό που λέγαμε πριν, σαν κύκλο, τι θα λέγαμε, ποια είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε?
Από την αναγνώριση, την αντιμετώπιση, την κρίση, την επικοινωνία. Κοιτάξτε, εγώ από την ειδικότητά μου που είναι στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων θα μείνω στο κομμάτι επικοινωνία και θα αφήσω το επιχειρησιακό κομμάτι για τους αρμοδιότερους. Όμως, η επικοινωνία μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα. Διότι μιλάμε για μία διαδικασία η οποία μπορεί να φέρει πρόστιμα μέσω της αρχής, πρόστιμα τα οποία κινούνται σε υψηλά χρηματικά επίπεδα, αλλά αυτά μπορεί κανείς να τα αποφύγει εάν έχει κανονιστική συμμόρφωση. Σύμφωνοι. Δηλαδή, δεν αναζητείται η ευθύνη του οργανισμού για το γεγονός ότι κάτι συνέβη. Αναζητείται η ευθύνη του οργανισμού μόνο αν δεν γνωστοποιήσει αυτό το οποίο συνέβη. Όμως, σκεφτείτε, εάν ένα περιστατικό δεν μείνει μέσα στους κλειστούς τοίχους της εταιρείας και της αρχής. Εάν, για παράδειγμα, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται είναι αρκετά. Εάν τα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει δημιουργούν κινδύνους πραγματικούς για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Εδώ μπαίνει στο τραπέζι και ο κίνδυνος φήμης. Ο οποίος κίνδυνος φήμης, για μια εταιρεία ασφαλιστική, για παράδειγμα, είναι τεράστιος. Για ένα νοσοκομείο, επίσης, αν δεν ανοίξει το δημόσιο τομέα. Γιατί αν ανοίξει το δημόσιο τομέα, εντάξει. Γενικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υπόψη μας ότι όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ ενεργά με την απόφαση. Επικοινωνούμε, όχι την κανονιστική συμμόρφωση, επικοινωνούμε με τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με μία επιστολή. Μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλετε, και από νομική υποχρέωση με ένα δελτίο τύπου απρόσωπο. Επικοινωνούμε ως εταιρεία, βγάζουμε έναν εκπρόσωπο τύπου να πει τι έχει συμβεί, που αφορά αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται θύματα. Να τους εξηγήσει τι συνέβη, να τους πει, όπως είπε ο κ. Χρυσάνθου πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, ότι δεν έχουμε το σύνολο της πληροφορίας αυτή τη στιγμή, αλλά δεσμευόμαστε ότι θα σας ενημερώνουμε μόλις ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε επόμενο στάδιο και να τους καθοδηγήσει στο πώς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για τους ίδιους. Εγώ βάζω το ερώτημα στο τραπέζι. Λίγες, νομίζω, είναι οι ελληνικές εταιρείες που θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα μέρος της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της εταιρείας. Αυτή η επικοινωνία η ανθρώπινη για κάτι που έχει συμβεί, κάτι που περιμένουν οι άνθρωποι που έχουν βλαφθεί και το οποίο συνήθως δεν γίνεται και κρύβεται πίσω από μια γραπτή ανακοίνωση. Yeah. Αυτό το θεωρώ, αν θέλετε, ίσως για περιστατικά τα οποία ξεπερνούν και βγαίνουν έξω από τους κλειστούς τοίχους, το νούμερο ένα πράγμα που θα πρέπει κανείς να σκεφτεί. Και πολλές φορές αυτό που ξεχνιέται είναι το ίδιο το προσωπικό μιας εταιρείας. Δεν το συζητάμε και κυκλοφορούν διάφορες φημολογίες για το τι έχει συμβεί. Ναι, δεν το ενημερώνουμε ότι εδώ έχουμε αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα σαν εταιρεία. Ναι. Οπότε το μαθαίνει από ένα φίλο του. Η εσωτερική επικοινωνία γενικά στην Ελλάδα είναι προνόμιο πολύ λίγων εταιριών. Μετά παίρνει το φίλο του τηλέφωνο και του λέει: «Ξέρεις, μας την πέσανε κάτι hackers και εδώ γίνεται χαμός και δεν ξέρω τι γίνεται». Και μετά. Έτσι. Εμείς και μετά κάπου φτάνει και βγαίνει αυτό σε ένα blog ή βγαίνει στα social media και μετά τρέχα πρόλαβε το. Πρέπει να ενημερώνονται την κατάλληλη στιγμή. Όταν πρέπει, όταν μπορούμε να τους πούμε κάτι σημαντικό, αμέσως πριν ενημερωθεί το κοινό. Αυτό είναι βασικό. Αμέσως πριν και για να μην διαρρεύσει νωρίτερα και για να μπορέσει να διαχειριστεί την πληροφορία. Όταν το κοινό μπορεί ενδεχομένως να έρθει πίσω σε εμάς σαν οργανισμός και να μας ρωτήσει τι έχει συμβεί, όταν θα χρειαστεί να απαντήσουν, όταν θα χρειαστεί να προετοιμαστούν για να απαντήσουν. Να γνωρίζουν, απλά πρέπει να γνωρίζουν την κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί και πρόβλημα στη διαδικασία τυχόν έρευνας. Και εδώ μια προέκταση, αν με επιτρέπεις, Δήμητρα. Είναι ότι γενικότερα όταν ενημερώνουμε τα υποκείμενα, συχνά δεν μας περνάει από το μυαλό ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο επικοινωνιών.
Οπότε ενδεχομένως πρέπει να υπάρχει backup, να υπάρχει ένα call center το οποίο με συγκεκριμένα σκριπτάκια θα μπορεί να απαντήσει άμεσα σε ερωτήματα πολιτών που μπορεί να ρωτάνε π.χ. πρέπει να κυρώσω την κάρτα μου την πιστωτική, πρέπει να κάνω κάτι με την ταυτότητά μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας διαφεύγει. Πρέπει να γίνει και αυτό άμεσα. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός λοιπόν. Και κόσμος να το κάνει. Προφανώς. Γιατί ετοιμαζόμαστε με ένα περιορισμένο προσωπικό για μια κανονική μέρα και αν έχουμε να χειριστούμε ένα περιστατικό χιλιάδων ανθρώπων. Οπότε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι αυτό το πλάνο, το σχέδιο λειτουργεί και ως πρόληψη, εάν ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε, θα υποχρεωθούμε, με την καλή έννοια το υποχρεωθούν, να σκεφτούμε ότι στο call center και δουλεύουμε μια χαρά κάθε μέρα, έχουμε 8 άτομα, τυχαίο το νούμερο, ή 10 ή 20. Εάν όμως έχουμε μια κρίση, μπορεί αυτά τα άτομα να ανταποκριθούν. Άρα μήπως πρέπει να κάνουμε μια συνεργασία ή χρειαζόμαστε έξτρα βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους ρόλους κλπ. Να δώσω και μια άλλη προέκταση σε αυτό, χωρίς να θέλω ειλικρινά να πουλήσω κάποια υπηρεσία. Κάτι που κάνουμε εμείς σαν εξωτερικοί σύμβουλοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβάσεις με πολλές εταιρείες, έτσι ώστε έχουμε SLAs. Αν συμβεί περιστατικό, εγώ ή άλλο άτομο από την ομάδα μου, συν οι άνθρωποι του ρίσκου, cyber risk κλπ., θα πρέπει σε 6 ώρες να είναι στην καταστάση του πελάτη για να διαχειριστούμε ένα περιστατικό. Έτσι, αν περιμένουμε τις 72 ώρες, θα σα δω ειλικρινά σε 4 περιστατικά, η ενέργεια έγινε Παρασκευή απόγευμα. Έτσι, δηλαδή, δεν άφηνε πολλά περιθώρια. Και σε ένα, μάλιστα, επειδή ήταν και ένας ethical hacker, σε ασφαλιστική εταιρεία, βρήκε ένα vulnerability στο σύστημα και έστειλε στον DPO ασφαλιστικής εταιρείας email, το οποίο έλεγε: αγαπητή κύριε Τάδε, έχω εντοπίσει το εξής στα συστήματά σας, παρακαλώ να το διορθώσετε, δεν το κάνω κακόβουλα, το κάνω για δική σας προστασία. Με κοινοποίηση όμως στην αρχή προστασίας δεδομένων, έτσι και 72 ώρες να τρέχουν. Αλλά όλα αυτά που συζητάμε θέλουν πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Είναι εδώ αυτός ο DPO ή δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Μπορεί και η DPO, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Μάλιστα. Πάντως θέλω να πω ότι ένα πλάνο μπορεί να είναι καλό στο χαρτί, αλλά πρέπει και να δοκιμάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ασκήσεις ετοιμότητας, να μπαίνουμε να κάνουμε tabletop exercises, έτσι ώστε να βλέπουμε, να καταλαβαίνουν οι εμπλεκόμενοι τους ρόλους τους, να καταλαβαίνουν ότι έχουν ρόλο, να καταλαβαίνουν τι ευθύνη έχουν να λάβουν και να μπορούν να πάρουν αποφάσεις ψύχρεμα όταν τελικά θα χρειαστεί να τις πάρουν σε κατάσταση περιστατικού που είμαστε όλοι σε κρίση. Να καταλάβουν και είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να καταλάβουμε τελικά και τι έχουμε κάνει λάθος στο σχεδιασμό της διαδικασίας. Ό,τι και να έχουμε προβλέψει, εάν δεν έρθει η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωστό πλάνο. Ακούστηκε η μαγική και ταυτόχρονα τρομακτική λέξη προηγουμένως, η φράση social media. Έτσι. Εδώ θα ήθελα έτσι να μοιραστούμε τις απόψεις σας, την εμπειρία σας σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, τι κάνω σε αυτό το χώρο πολύ όταν βασικά έχω κρίση. Κομμάτια. Το πρώτο που κάνω είναι ότι είμαι ήδη στα social media. Αν δεν είμαι ήδη στα social media, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έρθω ως αλεξιπτωτιστής τη στιγμή που μου συμβαίνει κάτι σοβαρό και να με πάρουν στα σοβαρά οποιοδήποτε. Άρα πρέπει να είμαι ήδη εκεί και να είμαι, αν θέλετε, αξιόλογος συνομιλητής με τη δραστηριότητα της εταιρείας μου, με ανακοινώσεις, με διάφορα πράγματα. Αν δεν είμαι εκεί, αναρωτιέμαι πώς θα το πάρω χαμπάρι, μετά από πόσο χρόνο θα το πάρω χαμπάρι, θα μου το πει κάποιος γνωστός, διότι θα έχει γίνει βούκινο, προφανώς. Άρα πρέπει να είμαι εκεί και πρέπει να είμαι εκεί για να μπορέσω και να απαντήσω σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Πρέπει όμως να έχω κατοχυρώσει την ιδιότητα του συνομιλητή. Το δεύτερο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι κάτι να γίνει viral στα social media. Και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης ενός πράγματος που γίνεται viral είναι να βγει κάποιος και να πει την αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία άλλη μαγική συνταγή. Βγαίνει κάποιος κατά προτίμηση στο ίδιο μέσο, εκεί που έχει γίνει η φασαρία, και λέει την αλήθεια για το τι έχει συμβεί. Και πάλι δεν ξέρω πολλές εταιρείες που πρώτον έχουν ένα πρόσωπο προετοιμασμένο να βγει και να τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και δεύτερον, δεν ξέρω, ακόμα και αν έχουν ένα πρόσωπο, αν θα πάρει την έγκριση να βγει. Οπότε, και να το κάνει. Σε αυτό που είπε η Δήμητρα προηγουμένως περί των ασκήσεων, ένας από τους ρόλους κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι ποιος επικοινωνεί, πώς επικοινωνεί, κοιτάξτε, τι θα πει και πρέπει να έχει. Δεν μπορώ να φανταστώ μια εταιρεία η οποία να σκέφτεται ότι θα μπορούσε ποτέ να της τύχει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό, να μην έχει
προετοιμασμένη μία επιτροπή διαχείρισης αυτού του πράγματος, αν μη τι άλλο, αν όχι τις διαδικασίες, και κάποιον ή κάποιους εκπαιδευμένους εκπροσώπους τύπου. Mm. Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ, είναι συνταγή αυτοκτονίας, αν συμβεί κάτι. Και στατιστικά κάτι θα συμβεί. Αξίζει κανείς να δει το βίντεο, μπορείτε να το αναζητήσετε, πώς αντιμετώπισε το Βρετανικό Σύστημα Υγείας την επίθεση που είχε γίνει πριν 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με τον WannaCry που τους είχε μπλοκάρει τα πάντα. Είναι πολύ αξιόλογο να δει κανείς πώς το αντιμετώπισε ο εκπρόσωπος τύπου που μόλις ακούσαμε, όπως είπε ο Νίκος, και το τι έλεγε και το τι επικοινωνούσε. Πάρα πολύ χρήσιμο και δίνει έτσι ιδέες και σε εμάς. Οπότε, πάνω σε αυτό που συζητάμε, μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη ζημιά από μια παραβίαση, τις επιπτώσεις, για να μπορούμε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Σκέφτεστε, ας μην πάμε αμιγώς στην κυβερνητική ασφάλεια, ας πάμε σε μια πληροφοριακής φύσης επίθεση, η οποία ρίχνει τα συστήματα μιας τράπεζας που δεν έχει business continuity plan σοβαρό για 48 ώρες. Τη στιγμή που είναι να πληρωθούν ΦΠΑ, ΜΟΗ, ΙΚΑ κτλ. Αυτό το τάξη το κάνει από μόνο του, πάντως χωρίς επίθεση. Το τάξη δεν έχει κίνδυνο φήμης. Εντάξει, εγώ σωστό γι' αυτό. Είναι το πρόβλημα. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Να θέλω εγώ να πληρώσω το ΦΠΑ μου, να είμαι εμπρόθεσμος κτλ. Και όχι μόνο αυτό, να μην βγαίνει και η τράπεζα να μου λέει «Κοίταξε να δεις, εναλλακτικά κάνε αυτό». Mm. Μπορείτε να φανταστείτε τι ζημία είναι αυτή. Μιλάμε τώρα για τάξη μεγέθους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μπορεί να επισυμβεί σε ένα 24ωρο. Τόσο απλά. Εδώ λοιπόν εξαρτάται το τι διακυβεύεται πρακτικά. Εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γιατί μπορεί να πασχατοποιηθεί πολύ εύκολα με βάση το τι συναλλαγές θα να γίνουν, τι ΦΜΟΗ, τι ΦΠΑ, τι υπάρχει να γίνει. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται, τι έχουν αυτά τα συστήματα, ποια υπηρεσία παρέχουν. Δεν είναι μόνο τα δεδομένα, παρέχουν και μια υπηρεσία. Τι υπηρεσία παρέχεται από αυτό. Μπορεί να βγει αυτή η υπηρεσία offline. Αν βγει offline, τι σημαίνει για τον κόσμο αυτό το πράγμα. Ποιο το κόστος σε επίπεδο φήμης φυσικά και ποιο το κόστος που θα χρειαστεί για να ανακάμψει. Και αναφέρθηκε πριν, θυμάμαι, νομίζω στο δεύτερο πάνελ, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της Maersk που το κόστος από τον OnPetya έφτασε τελικά στα 800 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, η Target, που ήταν και μία λογική εν μέρη σταδιακή ενημέρωση των υποκειμένων όμως, όχι της αρμόδιας αρχής, αρχικά είχε ξεκινήσει νομίζω ότι το κόστος θα φτάσει κάπου στα 78 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, και τελικά κατέληξε να είναι 450 εκατομμύρια. Στην τελευταία ανακοίνωση που είχαν βγάλει, φυσικά με ανυπολόγισε συνέπειες και σε απολύσεις εργαζομένων κτλ. Γιατί δεν ήταν μόνο η ζημιά που ήταν στην εταιρεία, με όλα αυτά που πλήρωσε η εταιρεία, είναι και ο κόσμος που έφυγε και το τι σήμαινε για αυτούς. Και για αυτούς αυτό το πράγμα. Άρα η ζημιά είναι κάτι πολύ δύσκολο να βγει και σίγουρα δεν μπορεί να βγει από την αρχή για το τι σημαίνει. Ούτε σε αυτό το παράδειγμα θα ξέραμε πόσες συναλλαγές να γίνουν. Θα πρέπει να αξιολογηθεί από την ίδια τράπεζα και να έχει την εικόνα γι' αυτό. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει κάνει την άσκηση για το τι σημαίνει πέφτει αυτό το σύστημα και τι μου κοστίζει κάθε μέρα λειτουργία του, για παράδειγμα. Μια εταιρεία που έχει τρέχει BI, Business Intelligence, και ξέρει ότι από αυτό το σύστημα βγαίνουν τόσα εκατομμύρια, κινούνται τόσα εκατομμύρια μέσα στη μέρα σε μια τράπεζα, θα ξέρει να πει ότι αυτομάτως, αν αμερίσει ο τζίρος αυτές τις μέρες, γιατί είναι ευαίσθητες, είναι ξέρω, 50 και 50 εκατομμύρια, το κόστος ζημιάς είναι minimum 100 εκατομμύρια, δηλαδή στην αλλαγή των διημερών. Μπορεί να είναι παραπάνω. Κύριε Χρυσάνθου, εγώ θα δώσω ένα δεύτερο απλό παράδειγμα, γιατί η τράπεζα είναι και εύκολο. Σκεφτείτε μια εταιρεία παραχώρησης η οποία εισπράττει διόδια, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη έξοδο να μην έχει συστήματα. Το σκέφτεστε, το διανοείστε. Απώλεια εσόδου, γιατί δεν μπορεί να κόψει χειρόγραφες αποδείξεις σε μεγάλη έξοδο. Και τι θα γίνει στα κανάλια. Μόνο αυτό σκεφτείτε. Μεγάλη Πέμπτη και πέφτουν τα συστήματά της. Και τι θα γίνει και στο δρόμο, όχι μόνο στα κανάλια. Έτσι. Στον δρόμο είναι το εύκολο.
Χωρίς να εισπράττει επίσης. Μόλις τρομολογηθεί αυτό, έτσι. Γιατί μέχρι να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα και να καταλάβουν όλοι τι συμβαίνει, θα δημιουργηθεί ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο ταμείας που θα είναι στο διόδια και θα ξέρει, δεν θα σηκώσει την μπάρα με τη μία. Οπότε θα. Γι' αυτό σας έδωσα ένα. Δεν θα έχει πολύ χρόνο να σηκώσει την μπάρα. Θες να συμπληρώσει κάτι από αυτό. Και αν και οι δικηγόροι αρέσκονται στο να κινδυνολογούν, θεωρώ ότι είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Οπότε εντάξει, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν μέθοδοι. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη τουλάχιστον οι προσδοκίες σε σχέση με την πραγματικότητα είναι αναντίστοιχες. Είναι τόσες οι διαστάσεις που πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τα πρόστιμα και οι κανονισμοί και τα SLAs και η φήμη σου και οι συνεργασίες σου με τους τρίτους και η εμπιστοσύνη των πελατών. Όλα αυτά είναι πράγματα που πολύ δύσκολα τα ποσοτικοποιείς. Οπότε, να ρωτήσω κάτι σχετικό, αλλά σε άλλο επίπεδο. Μια και λέμε για ποσοτικοποίηση. Από την εμπειρία σας, μπορούμε ή υπάρχει ή αν έχετε κάποιον αλγόριθμο, κάποια εξίσωση που μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να βάλει κάποια στοιχεία εκεί και να καταλήξει στην πρόταση ενημερώνω την αρχή, ενημερώνω τα υποκείμενα, δεν ενημερώνω την αρχή κλπ. Το έχετε αντιμετωπίσει αυτό? Υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχουν οδηγίες. Συγκεκριμένα, μάλιστα, η Γαλλική Αρχή, που είναι ιδιαίτερα ενεργή και έχει δημιουργήσει και ένα σχετικό εργαλείο για Data Protection Impact Assessment, έχει μία μεθοδολογία, την οποία όμως δεν μπορείς να τη θεωρήσεις εξίσωση. Σου δίνει όμως ένα knowledge base, στο οποίο σου χωρίζει τις επιπτώσεις, τις χωρίζει σε φυσικές, τις χωρίζει σε υλικές, τις χωρίζει σε ηθικές και μετά δίνει παραδείγματα έτσι ώστε να σου δώσει μια κατεύθυνση κατά πόσο θεωρείται η επίπτωση χαμηλή ή ψηλή. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα αντίληψης, να καταλάβεις σε ποια από τις κατηγορίες πέφτει, ποιες είναι οι επιπτώσεις και τελικά να βασιστείς εκεί και να πάρεις μια σοβαρή απόφαση και υπεύθυνη απέναντι στα υποκείμενα έτσι ώστε και να διατηρείς αυτή τη διαφάνεια που πρέπει, γιατί στο τέλος της μέρας, ναι, είναι μια υποχρέωση να τον ενημερώσεις, αλλά στο τέλος της μέρας έχεις απέναντί σου ενδεχομένως ένα πελάτη και θέλεις την εμπιστοσύνη του, οπότε πρέπει να είσαι διαφανής απέναντί του, αλλά δεν πρέπει και να τον τρομάξεις. Άρα, μπορείς να ακολουθήσεις αυτές τις βασικές κατευθύνσεις που δίνει η Γαλλική Αρχή. Παρ' όλα αυτά, είναι θέμα πάντα αντίληψης, κάποια εξίσωση συγκεκριμένη. Αν κάποιος άλλος έχει, ευχαρίστως να τη μοιραστεί και μαζί μας, θα μας βοηθούσε πολύ περισσότερο. Για μένα το ανέφερε και ο κ. Κακούρης στο προηγούμενο πάνελ, το αν θα πρέπει να κάνω μια γνωστοποίηση, αν θα πρέπει να γίνει στην αρχή, σε ποια αρχή, πρέπει να γίνει στα υποκείμενα κτλ., αποτελεί μια νομική αξιολόγηση. Άρα εδώ είναι και η εμπλοκή του δικηγόρου, αν θέλετε, στην όλη διαδικασία, γιατί το input σε αυτό το στάδιο, δηλαδή η παγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου κτλ., είναι αυτό το οποίο μπορεί να φέρει την υπόθεση είτε στο αρχείο της αρχής, είτε να οδηγήσει σε κάποιον έλεγχο κτλ. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα και η συμβολή των δικηγόρων σε αυτή την αξιολόγηση και μας έχει τύχει πολλές φορές, ειδικά όταν μας ρωτάνε εάν πρέπει να ενημερώσουμε και τα υποκείμενα, να θέλει πλήρη τεκμηρίωση για ποιο λόγο, γιατί κρίνουμε ότι το ρίσκο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, με τα συγκεκριμένα standards, υπάρχουν οι guidelines, προφανώς και η Δήμητρα. Άρα δεν θεωρώ ότι με έναν αλγόριθμο στην ουσία μπορούμε να υποκαταστήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, ναι, στον κανονισμό αυτό που αναφέρει για το αν είναι υψηλός κίνδυνος ή όχι έχει να κάνει με το αν τα δεδομένα τα που έχουν διαρρεύσει ή έχει γίνει μυτική το damage με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει κίνδυνος για τα υποκείμενα. Άρα αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, νομίζαμε ότι χάθηκε για παράδειγμα ένα USB και το βρήκαμε, ή τα δεδομένα ήταν encrypted. Συνεπώς δεν έχει χρησιμοποιήσει το αντιπτυχθέμενο. Αν όμως μετά ανακαλύψουμε ότι από το Forensic Investigation είχε διαρρεύσει και το κλειδί αποκρυπτογράφησης, τότε αλλάζει το case και εκεί που υπήρχε μη υποχρέωση γνωστοποίηση τα υποκείμενα και στην αρχή, γιατί και στην αρχή στέκει η δικαιολογία, δεν σε ενημερώνω γιατί είναι κρυπτογραφημένα, τότε αλλάζουν όλα και θα χρειαστεί εκ των υστέρων να κάνω γνωστοποίηση. Επομένως, τα υποκείμενα στην περίπτωση τα δεδομένα που διέρευσαν είναι αναγνωρίσιμα. Σε κάθε περίπτωση τα ενημερώνουμε, πάντα με τη συμβουλή της DPO και με την απόφαση και με όποιο κανάλι επιλέξουμε. Μπορεί να είναι επιστολή, μπορεί να είναι τηλέφωνο, μπορεί να είναι call center, μπορεί να είναι συνδυασμός αυτών. Αν όμως η ζημιά έχει περιοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που δεν υφίσταται κίνδυνος, ναι, εκεί μπορεί να ληφθεί η απόφαση τεκμηριωμένα πάντα ότι δεν ενημερώνουμε γιατί έχει γίνει αυτό. Δεν ενημερώνουμε γιατί τα δεδομένα εκτογραφημένα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κανένας. Είναι με RSA, ξέρω εγώ, 1024 και αυτό δεν σπάει. Θα χρειαστούν τέτοιο. Εκεί γίνεται αυτό.
αλλά θέλει πολύ προσοχή το γιατί δεν θα ενημερώσουμε και συνήθως, κατά την προσωπική μου άποψη και με βάση και τον κανονισμό, ενημερώνουμε. Θα ήθελα και εγώ να παρέμβω με ένα σχόλιο εδώ. Ξέρετε, τα σοβαρά περιστατικά και αυτό που μπορεί κάποιες φορές να ονομάσουμε κρίση, είναι ένα πράγμα που πριν συνειδητοποιήσουμε τι είναι, το βλέπουμε ως την κορυφή του παγόβουνου. Δεν βλέπουμε τι έχει από κάτω. Και επειδή αυτού του είδους τα περιστατικά και η φύση, η τεχνολογική φύση της έρευνας για αυτού του είδους τα περιστατικά κυβερνοασφάλειας είναι τέτοια που οι αποφάσεις μας λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον πολύ υψηλής αβεβαιότητας. Καλό θα ήταν την όποια επικοινωνία αποφασίζουμε ή δεν αποφασίζουμε, να την αποφασίζουμε έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τη χειρότερη δυνατή εκδοχή, όχι την καλύτερη δυνατή εκδοχή. Αυτό μας προστατεύει καλύτερα σε βάθος χρόνου. Εάν λειτουργήσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και κάτι πραγματικά συμβαίνει, την πατήσαμε. Το αντίθετο έχει κάποιο κόστος, μεν, δημοσιότητας, να το πω και έτσι, αλλά χτίζει αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Είσαι μια εταιρεία η οποία δεν φοβάται να πει αυτό που έγινε, να το περιγράψει, να δηλώσει ότι ψάχνει πώς δεν θα ξαναγίνει, τι μέτρα θα πάρει για να μην ξανασυμβεί και να είναι ανοιχτή. Σκεφτείτε και αυτό πώς είναι ένα λιθαράκι στην οπωσδήποτε ζημία φήμης που προκαλείται από οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό που έρχεται από την απέναντι πλευρά της ζυγαριάς και λέει ο άλλος, ναι, του συνέβη, αλλά κάτι κάνουμε. Αυτό ως τοποθέτηση στο τραπέζι. Οπότε, πόσο απέχουμε το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών να γίνει μέρος της καθημερινότητας μέσα σε μια εταιρεία? Ποια είναι η γνώμη σας? Με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή. Απέχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Αυτό είναι. Σωστό. Πολύ σωστό. Πραγματικά. Πραγματικά. Μάλιστα. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σκυλακάκη. Πώς θα συμβούλευε μια εταιρεία που ήδη έχει βγει μπροστά και έχει ανακοινώσει ένα περιστατικό? Αν της ξανατύχει, θα τη συμβούλευε την ίδια ειλικρίνεια? Απολύτως την ίδια ειλικρίνεια. Πρώτα απ' όλα, οι περισσότερες εταιρείες όταν του συμβεί ένα περιστατικό, κάνουν την εξής τοποθέτηση που είναι ακραία. Γιατί συνήθως ερωτώνται κιόλας γι' αυτό. Υπάρχει περίπτωση να σας ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Και βεβαίως, καμία εταιρεία δεν θα μπορέσει δημόσια να πει ναι. Ενώ η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πει ναι. Θα κάνουμε το οτιδήποτε μπορούμε για να το εμποδίσουμε. Το οτιδήποτε είναι πάνω από τις απαιτήσεις του νόμου, που σημαίνει ότι εμείς θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη μας, κτλ. Αλλά θεοί δεν είμαστε, παιδιά. Εάν κάνεις το λάθος και πεις όχι, παίρνεις τα ρίσκα σου. Ο Αργύρης πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ή όχι, έτσι δεν είναι, από την εμπειρία και από εδώ και από εκεί. Ναι, γιατί κάπως από τα περιστατικά τυχαν να είναι στον ίδιο οργανισμό και να έχει επαναληφθεί το ίδιο σενάριο τρίτη φορά, αφού έχουν γίνει τα δύο πρώτα και έχει υποθεί προφανώς κάτι δίαν και όχι σε σοβαρό κλίμα, ότι δεν θα ξανασυμβεί σε εμάς και να σε φωνάζουν και σου λένε και να λες πάλι αυτό, το ίδιο ακριβώς πράγμα, δεν το μάθατε. Δεν το μάθανε. Οπότε, και είναι και εύλογο όμως, έτσι, όταν είναι μεγάλος οργανισμός, όταν είναι μια πολυεθνική που έχει άπειρα συστήματα, το να επαναληφθεί κάτι είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί φανταστείτε να είχατε εκατοντάδες sites στον οργανισμό, σε διαφορετικούς web servers, σε διαφορετικούς providers, ο καθένας με τα δικά του μέτρα, όπου τους έχετε δεσμεύσει, θέλω να πιστεύω, με τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει. Συνήθως δεν γίνεται στις συμβάσεις αυτό. Ίσως γίνεται τώρα πλέον με το GDPR, το κάνουν οι περισσότεροι. Και ένα από αυτά, ένας web hosting provider, δέχεται επίθεση και τρώνε το site. Ή βγήκε ένα vulnerability, είναι zero day. Βγήκε εκείνη τη μέρα και τη μέρα που βγήκε, πριν προλάβετε να αντιδράσετε, τρώνε το, όχι εσείς, ο provider, τρώνε το site. Είναι το ίδιο, το σενάριο ήταν ίδιο. Δεν ήταν zero day προφανώς ή κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, γίνεται να συμβεί. Γιατί δεν μπορείς να τα προστατεύσεις όλα.
Αν δεν έχεις κατάλληλα στο inventory, αν δεν έχεις κατάλληλες συμβάσεις, δεν ξέρεις, δεν έχεις διαδικασίες, δεν ξέρεις τι πας να προστατεύσεις, δεν έχεις τους ρόλους και δεν έχεις προφανώς και το σχέδιο δοκιμασμένο για την ενημέρωση περιστατικών, τότε δεν είσαι έτοιμος να το προλάβεις το περιστατικό. Όχι να το χειριστείς. Το να το χειριστείς μετά είναι αντικείμενο το τι έχεις στη διάθεσή σου. Είναι ο provider συνεργάσιμος ή όχι. Μου έχει τύχει πολλές φορές. Είπα πριν για την ίδια την εταιρεία που σβήσα τα πιστήρια, που μου έδωσε λάθος τα πιστήρια. Μου έχει τύχει να βρίσκω τον διαχειριστή εταιρείας που στο προφορικό μου έχει ισχυριστεί ότι δεν έγινε καμία, δεν βρήκαν κανένα περιστατικό σε αυτούς τους servers. Σε δύο διαφορετικά περιστατικά να βλέπω ότι έχουν αντιμετωπίσει περιστατικό και να σου λένε ψέματα στην αρχική συνάντηση που απλά έχει νόημα καταγραφής του περιστατικού για τη συλλογή των πάρτων πιστηρίων, να σου λένε εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Και να τους παίρνεις τρεις μήνες μετά, δύο, στη μέση της ανάλυσης και τους λες: Βλέπω ότι έχετε μπει μέσα σε AIDS από εκείνο το μηχάνημα που είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας. Ωραία, και σβήνεται αρχεία των κακόβουλων. Και έχετε καταστρέψει και όλο το δίσκο. Είχαν αλλάξει τα δικαιώματα στους φακέλους, είχαν διαλύσει το σύμπαν. Ναι, κάτι κάναμε τώρα που το θυμόμαστε. Γιατί να πεις ψέματα στην αρχή, συμβαίνει και αυτό βέβαια. Μέσα στο παιχνίδι είναι. Απλά θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά πολύ εύλογα. Το θέμα είναι να βελτιωνόμαστε. Να ξαναγυρίσουμε όμως την έννοια της κουλτούρας. Ναι. Γιατί αυτό που λέτε είναι κουλτούρα. Ένα κλασικό παράδειγμα κακής εταιρικής κουλτούρας. Είναι ένα παράδειγμα υπαλλήλου που φοβάται. Δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, ό,τι σχέδιο και να υπάρχει. Λειτουργεί για λογαριασμό του θύματος, όμως. Άρα η κουλτούρα είναι σε άλλο κομμάτι της IT και δεν πρέπει να έχουμε σημασία, επειδή δεν ξέρω, δεν έμεινα μέχρι τέλος πριν στα νομικά, να διασαφηνίσουμε. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι αυτός που ορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας. Και ο εκτελώνης στην προηγουμένη πρόσφατη εταιρεία που είπαμε είναι αυτός ο οποίος υλοποιεί την επεξεργασία για λογαριασμό του. Και οι δύο δεσμεύονται με μέτρα. Και το άμεσα δεν σημαίνει το διαπίστωσα μετά από ένα χρόνο και τον ενημερώνω. Αυτό είναι και οι δύο θα έχουν ευθύνες. Η προσέγγιση του Ράταν Πλάνου. Επομένως. Και η κουλτούρα προφανώς καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα. Άλλη άσκηση θα κάνουμε, γιατί είπαμε για tabletop exercises. Tabletop exercises είναι για να δούμε αν δουλεύουν οι ρόλοι. Υπάρχει και operational exercise. Να πάμε να δούμε οι admin μας πώς θα αντιδράσουν. Ας κάνω μια άσκηση με μια εταιρεία ασφάλειας απ' έξω, να με χτυπήσουν, να δω θα το πιάσουν αυτοί που έχουν να παρακολουθούν το δίκτυο. Μπήκανε μέσα και ενεργοποιούν διαδικασία αντιμετώπιση περιστατικών. Ενεργοποιήθηκε ο ρόλος. Ρωτήσανε την DPO τι πρέπει να κάνω, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα. Όλη αυτή η εξομοίωση. Να δούμε πού είναι τα λάθη, πώς θα το βελτιώσουμε. Μπορεί να μας λείπουν και skills. Μας χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση. Τι θα περιμένουμε, να σκάσει πάνω μας και να μην έχουμε πουχού το media handler ο οποίος θα χειριστεί το τι βγήκε έξω. Το είπε η κυρία Ξεντάρα. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό απόσταση. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί. Πάζω για κουλτούρα αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, το μοιραστώ και με το κοινό, κάτι που συνέβη σε υπηρεσίες που παρέχουμε. Ένας υπάλληλος, σε λογιστήριο μάλιστα που λέγαμε πριν, που είναι της μόδας, άνοιξε ένα email που δεν έπρεπε να αφήσει. Λειτουργήσε η κουλτούρα αποτέλεσμα εκπαίδευσης, ότι αυτός το ανέφερε στον προϊστάμενό του, αφού κατάλαβε το λάθος που έκανε, σε κάνα πεντάλεπτο. Νομίζω ότι είναι ένας καλός χρόνος. Ποια ήταν η τιμωρία του? Ερώτηση στο κοινό. Με τι τιμωρήθηκε αυτός, πώς τιμωρήθηκε? Κάποια άποψη? Η τιμωρία του λοιπόν ήταν, για την οικονομία του χρόνου θα το πω, η τιμωρία του ήταν ότι στον επόμενο εκπαιδευτικό κύκλο awareness ήταν εισηγητής. Έτσι. Τι δεν πρέπει να κάνω. Ήταν εισηγητής, τι δεν πρέπει να κάνω. Γιατί ήταν ο ίδιος που το είχε ζήσει και μπράβο του που το ανέφερε, αλλά μετά έγινε εισηγητής στα επόμενους κύκλους εκπαίδευσης, καθημερινά μέτα προστασίας, τι δεν πρέπει να κάνω, οπότε μοιράστηκε την εμπειρία του με όλους τους υπολείπους. Ερωτήσεις έχουμε από το κοινό? Μάλλον θα κλείσω εγώ με ένα περιστατικό που αφορά και το δικό σας τον κλάδο. Πριν κάποιους μήνες, με κάλεσε η DPO μιας εταιρείας ασφαλιστικής αγχωμένη, γιατί μόλις είχε λάβει κάποιο email από έναν δημοσιογράφο της εκπομπής Vice. Ο δημοσιογράφος λοιπόν της έλεγε ότι, ξέρετε, έχω βρει διάφορα θέματα με τα συστήματά σας και έχω αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα αρχεία με δεδομένα υγείας via IP ανθρώπων. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, λοιπόν, έχω εκπομπή όπου θα τα παρουσιάσουμε. Η DPO λοιπόν απάντησε εκείνη τη στιγμή στον δημοσιογράφο ότι ευχαριστώ για την ενημέρωση, παρακαλώ να βρεθούμε να συζητήσουμε από κοντά και ούτω καθεξής.
Τη στέλνει λοιπόν ο δημοσιογράφος ένα άλλο email που λέει: για να δείτε ακριβώς τι εννοώ, μπείτε εδώ πέρα να δείτε λίγο την εικόνα του τι έχω συλλέξει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν με παίρνει την DPO και μου λέει: μου έχουν πει αυτό, Αποστόλη, τι να κάνω. Σου λέει: όπα, λέω, δεν το ακουμπάς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό ήταν ένα email phishing προφανώς, έτσι. Αν πάταγε στο κλικ, προφανώς κάποιος θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία της εταιρείας. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή την άσκηση, γιατί για άσκηση επρόκειτο, την είχε κανονίσει ο πρόεδρος εταιρείας σε συνεργασία με μια εξωτερική εταιρεία για να δει τελικά ο DPO ή η DPO σε τι επίπεδο βρίσκονται. Άρα όλες αυτές οι ενέργειες είναι μία από τις ενέργειες που μπορεί να λειτουργήσει στο να δημιουργήσουμε κουλτούρα και να ελέγξουμε κιόλας που λειτουργεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης παραβιάσεων. Ακόμα και το ότι δεν θα καλέσει τηλέφωνο και ακόμα και να είναι μέσα στο κτίριο, είχε κάνει, νομίζω, consultant τη Siemens ήταν αυτός, είχε πάει σε έναν πελάτη και είχε πει, είχε κάνει tailgating, είχε ακολουθήσει κάποιον, είχε μπει μέσα στο κτίριο και πήρε τηλέφωνο μέσα από το κτίριο. Κατάφερε να φτάσει στο computer room, δεν ξέρω σε ποιο γραφείο ήταν, και πήρε 17 password από χρήστες από τους 20. Γιατί, ήταν μέσα στο κτίριο. Το ότι σας παίρνει ο άλλος και σας λέει: είμαι ο καινούριος IT admin, δώστε, αλλά είμαστε διαδικασία συντήρησης του κωδικού, αλλαγής κωδικών για λόγους συντήρησης, δώστε μας τον κωδικό σας να τον αλλάξουμε. Δεν είναι σενάριο το που είναι αληθοφανές. Αυτό όμως ο απλός χρήστης, επειδή έχουμε κάνει πολλαπλά τη συζήτηση στο παρελθόν, εκτός συνεδρίου φυσικά, είναι εκεί για να πατήσει το link, για να απαντήσει το τηλέφωνο. Εμείς πρέπει να του διδάξουμε τι δεν θα περιμένει και τι δεν πρέπει να κάνει. Και να το κάνουμε συνεχόμενα. Είτε αυτό είναι posters, είτε είναι αυτά σεμινάρια, με οποιοδήποτε πιθανό τρόπο ώστε να καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Και έτσι θα προστατεύσουμε τον οργανισμό μας. Και όταν θα έρθει η ώρα για το περιστατικό, γιατί θα έρθει όσοι εκπαίδευση και να κάνετε, τότε θα πρέπει να έχετε ένα σχέδιο αντιμέτωπης περιστατικών δοκιμασμένο που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτό το περιστατικό που, αν είστε τυχεροί και έχει δουλέψει το awareness, μπορεί να είναι και το μόνο που θα σας συμβεί. Αλλά όλα είναι αλληλένδετα. Οπότε, κλείνοντας και ανακεφαλαιώνοντας, τελικά από όσα είπαμε, κουλτούρα είναι το α και το ω. Και για να χτιστεί αυτό, θέλουμε εκπαίδευση, θέλουμε διαδικασίες, θέλουμε ομάδα, θέλουμε καλή επικοινωνία και στην ομάδα και προς όλους. Μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών και προληπτικά, αλλά και σε ένα εξαιρετική μέθοδο και εργαλείο στην περίπτωση που έχουμε περιστατικό που πολύ πιθανόν είναι να συμβεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας που μείνατε μέχρι το τέλος μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ το πάνελ. Ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε το σημερινό συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Ραντεβού του χρόνου στο Cyber Security and Incident Response 2020. Καλό απόγευμα.